Καλώς σας μεσημέρι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας υποδεχόμαστε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να μπορέσει να σας υποδεχτεί σε αυτήν την πολύ δύσκολη συγκυρία για εσάς προσωπικά και για τη χώρα σας. Και είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι από αυτά τα οποία έγιναν στην πατρίδα σας τους τελευταίους μήνες. Και ξέρω ότι εδώ και 20 χρόνια όλες με τον τρόπο σας έχετε αγωνιστεί για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν, μέσα από την ενασχόλησή σας με την πολιτική, αλλά και μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρατε στο δικαστικό σώμα. Και θέλω στη συνέχεια να ακούσω τις προσωπικές σας ιστορίες και να σας διαβεβαιώσω ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή για εσάς προσωπικά η ελληνική πολιτεία θα σταθεί δίπλα σας με την ελπίδα τα πράγματα στη χώρα σας να σταθεροποιηθούν και να μπορέσετε να επιστρέψετε πίσω στην πατρίδα σας με όλα τα δικαιώματά σας πλήρως μεταφερμένα. Και να ευχαριστήσω το Υπουργείο και όλα τα στελέχη και την Γενική Γραμματεία Ισότητας για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκαν στα διεθνή αιτήματα σχετικά με την φιλοξενία σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία γυναικών που θα κινδύνευαν εάν παρέμεναν στο Αφγανιστάν υπό τις παρούσες συνθήκες. I'm very happy and lucky to stand in one of the most historic and proud country into the world, a country whose children have enlightened and vote with their knowledge, who have introduced the democracy and the idea of the republic to the world for the first time. I am thankful from the Greece and all of the people who committed for women's rights, human rights, and to grant us a place to be here. I am very thankful. I want to say on behalf of our team and our Afghans, I am saying many thanks to Greece Prime Minister, His Excellency, that invite us here, and we are today here, and I want to say most of them to you and your team, and also from the from the Ministry of Equality, dear Maria, that she helped us a lot to we are out from the Afghanistan to come here, and help us very a lot of like historic kindness, and I am very thankful from Maria, and I will never forget this help that this assistance that she do for us, and also for you and your all of team. And also again, thanks for our invite here, a very valuable and important to a gathering. We Afghans here that we are now here, we fought a lot for our tirelessly for our rights, for women rights, for human rights, and we do a lot for our country, and we hope that we would bring and implement the democracy, human rights, women rights to our country, but we sacrificed, and by the for our weakness of our country and the lack of cooperation of the international community, it was destroyed, and we couldn't do it.
Τα τελευταία 40 χρόνια ο λαός του Αφγανιστάν υποφέρει από πόλεμο. Έχει δεχτεί πάρα πολλά χτυπήματα από το πόλεμο αυτό. Έχει δει πάρα πολλά προβλήματα. Και χάσαμε όλα. Αγαπάμε την πατρίδα, το λαό μας. Τις χώρες που στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών μας βοήθησαν, αλλά δυστυχώς όλες αυτές οι βοήθειες χάθηκαν.